πολύ καλά τα λες, κρατερέ μου, γιατί και εμείς εδώ έχουμε να λύσουμε ένα άλλο μυστήριο που αφορά στον Γιώργο Μαυρίδη και το τι γίνεται με την εκπομπή του, με το Big Buzzer που κάνει στον Αντένα. Δηλαδή, θα συνεχιστεί, θα κοπεί, τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι από την προηγούμενη Τετάρτη που κυκλοφόρησε το Downtown έχει γίνει ο κακός χαμός, διότι σε ένα δημοσίευμά του ανέφερε ότι έχει πληροφορίες ότι αυτή η εκπομπή θα έχει προώρο τέλος. Βεβαίως, αυτές οι φήμες εδώ που τα λέμε είχαν κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό στα δημοσιογραφικά γραφεία. Απλά κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Στο οποίο όχι πόσο απλά καιρό, Γιάννη, μου, η εκπομπή αυτή πόσο να παίζει, 3 εβδομάδες παίζει. Παίζει εδώ και ένα μήνα περίπου και η αλήθεια είναι ότι εδώ και 10 μέρες το ψάχνουμε εκπομπή, το θέμα. Και επειδή το έχω ψάξει, σας έχω όλο το παρασκήνιο. Μάλιστα. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον Γιώργο Μαυρίδη. Γιατί βεβαίως όλα αυτά τα δημοσιεύματα έφτασαν στα αυτιά του και ότι και ο ίδιος είχε, παιδιά, μία αντίδραση πάρα πολύ έντονη που δείχνει όχι μόνο την ενόχλησή του, αλλά και κάτι παραπάνω. Θέλω λοιπόν να δούμε τι έγραψε ο ίδιος χθες στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και μετά σας έχω όλο το παρασκήνιο. Τέλεια. Φίλε μου, η εκπομπή δεν θα κοπεί ούτε τώρα ούτε ποτέ. Θα τελειώσει κανονικά το Δεκέμβριο, όπως έχει προγραμματιστεί. Απλά όπως κάθε φορά που κάνω μια προσπάθεια με μια εκπομπή, βγαίνουν όλοι μαζί ενωμένοι, από πανελίστες μέχρι πληρωμένους δημοσιογράφους, και με κράζουν. Μιλάνε άσχημα και στο τέλος βγάζουν και μια ιστορία. Όποιος έχει μυαλό, καταλαβαίνει. Α, έξαλλος. Έξαλλος. Τι καταλαβαίνει. Και κάτι παραπάνω. Δικαίωμα, δικαίωμα. Δικαίωμα τι. Η αλήθεια είναι ότι ο Μαυρίδης πραγματικά με το που ξεκίνησε φέτος το Beat Buzzer, το οποίο κάνει πολύ κακά νούμερα τηλεθέασης, πράγματι δέχτηκε πολλές κριτικές. Όμως, επειδή πλέον κύριε Μαυρίδη κάνετε 4 χρόνια τηλεόραση ταξιδεύοντας στο εξωτερικό και άλλα 2-3 στην Ελλάδα με 2 εκπομπές, ότι δηλαδή πρώτον είναι κάποιοι οι οποίοι πληρώνονται, κάποιοι από εμάς, από το συνάφι μας, για να ρίχνουν τα βέλη στο Μαυρίδη. Ένα. Μαυρίδη. Και δεύτερον, οι πανελίστες, εμείς δηλαδή, συγγνώμη, οι οποίοι, τι να κάνουμε, δουλειά μας είναι και δουλεύουμε 12 μήνες το χρόνο. Ότι με το που βλέπουμε την εκπομπή σου, ρε εσύ, Γιώργη, πέφτουμε να σε φάμε, πες μας πρώτον το γιατί. Και δεύτερον, όχι, και δεύτερον, θα σου πω λίγο το εξής. Δεν έχουν όλοι την ίδια συμπεριφορά. Όταν, μα εκείνος λέει, μην το παίρνεις όλοι, προσωπικά. Δεν το παίρνω προσωπικά, όμως ξεχνάει τι λέει. Όταν προμοτάρει την πρώτη εκπομπή του στον Α, την εκπομπή στον δρόμο, δίνοντας συνέντευξη και λέγοντας ότι εγώ δεν ταξίδευα 4 χρόνια για να πέφτω στις λάσπες, δείχνοντας τον Ανιμανίδη, δεν φταίμε εμείς, ρε φίλε Μαυρίδη, που εσύ προμοντάρισες την εκπομπή σου, ούτε όταν προμοντάρεις τη δεύτερη εκπομπή σου στον Αντένα, ανεβαίνοντας το βράχο, παίρνω στην αγαπημένη σου με το πουπουτάκι έξω και τη μόλι φωτογραφία. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Επιλογή δεν το έκανε. Είναι δική του επιλογή προμόσιο, Κατερίνα. Όχι, δεν είναι προμόσιο. Γιατί δεν προμόσιο είναι εκπομπή. Δεν έχει φερθεί ποτέ έτσι. Ο άνθρωπος, το έχουμε πει και τότε να το σχολιάσαμε, είναι προφανώς πάρα πολύ ερωτευμένος και κάνει αυτή την κίνηση. Δεν πρόκειται να συνδέσουμε αυτά τα δύο γεγονότα. Δεν σημαίνει. Για κάποιους λόγους, ό,τι κάνει ο Μαυρίδης, είτε γιατί έχει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, είτε γιατί δεν του αρέσει πάρα πολύ να εμφανίζεται, τον κατηγορούν συνέχεια όλοι. Τον κατηγορούν για την αγάπη του για τα ζώα. Γιατί να τον κατηγορήσουν γι' αυτό. Πάλι όμως βγαίνουν και λένε ότι το κάνει για να πουλάει και διάφορα άλλα. Τον κατηγορούν. Τώρα. Όχι, περίμενε. Τον κατηγορούν για τη σχέση του που έχει με την Νικολέτα Ράλη. Γιατί να τον κατηγορήσουν και γι' αυτό. Επειδή ανέβασε μία φωτογραφία με την κοπέλα που αγαπάει και έχουν μια πολύ όμορφη σχέση, μάθουμε, τον κατηγορούν μετά για την εκπομπή. Παρακαλώ. Δεν είναι ο πρώτος που κάνει μια εκπομπή η οποία μπορεί να μην πηγαίνει και τόσο καλά. Όχι, και να σας πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που πες, Στέφανε, εσύ, για να μετά πάμε στο Γιάννη, παρακαλώ. Γιατί πρέπει να μας πει το τελικό. Το τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Ότι όταν βγήκε η εκπομπή, τουλάχιστον για την πρώτη εκπομπή, εγώ προσωπικά έχω διαβάσει πάρα πολύ ωραία σχόλια για ένα διαφορετικό χιούμορ και μια διαφορετική. Τώρα για τον Α λες. Για αυτήν εδώ. Για αυτήν τώρα. Για αυτήν αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε. Είναι δεκάδες και εκατοντάδες τα καλά δημοσιεύματα. Πάμε να δούμε το παρασκήνιο, παρακαλούμε, από τον λοιπόν, Γιάννη Πουλόπουλο. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται με την εκπομπή. Κόβεται ή δεν κόβεται. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Είχε κάνει μια συμφωνία ο Γιώργος Μαυρίδης με τον Αντένα, συγκεκριμένα για να σε πρώτη φάση η εκπομπή να πάει μέχρι τέλος Δεκέμβρη. Δηλαδή μέχρι το τέλος της σεζόν, της πρώτης σεζόν, όπως εμείς συνηθίζουμε να λέμε εδώ στην τηλεόραση. Προς το παρόν, αυτό που εγώ έχω μάθει, έχουν γυριστεί 9 επεισόδια από τα 13 που είναι για να τελειώσει η σεζόν. Και έχουν προβληθεί τα 3. Από τον Αντένα, λοιπόν, έκαναν την εξής κίνηση, η οποία σε πολλούς φάνηκε ύποπτη. Μετακίνησαν την εκπομπή από την Τρίτη που προβαλόταν το Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα την Κυριακή το βράδυ. Επίσημο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Επίσημο. Πιο επίσημο δεν έχεις. Μάλιστα. Πιο επίσημο δεν έχεις. Αυτό σε πολλούς, λοιπόν, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα. Που ξέρουμε βέβαια ότι είναι μια ζώνη χαμηλού διαφημιστικού ενδιαφέροντος. Να το πούμε και αυτό. Κυριακή, εκεί που κοιμούνται όλοι.
Το θέμα λοιπόν είναι ότι από εκεί ξεκίνησαν όλες αυτές οι φήμες. Όμως από τον Αντένα μου λένε ότι έχουν γυριστεί ήδη 9 εκπομπές, οι οποίες βεβαίως και θέλουν να προβληθούν. Και από εκεί και μετά θέλουν να δουν το πώς θα πάει αυτή η εκπομπή, αν θα καταφέρει δηλαδή να ανεβάσει την τηλεθέαση και να κάνει διψήφια νούμερα, που είναι και ο στόχος του σταθμού φέτος. Και εκεί θα δούμε την πορεία, δηλαδή αν τελικά θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει. Ναι, βρε Γιάννη μου, αλλά συγγνώμη τώρα, επειδή εντάξει, δεν έχω σχέση τόσα χρόνια με εκπομπές, αλλά έχω σχέση με την τηλεόραση σίγουρα. Ναι. Κυριακή, 11 παρατέταρτο τη νύχτα. 12 παρατέταρτο τη νύχτα, πόσο πιθανό είναι να κάνει την τηλεθέαση. Η αλήθεια που θα είναι, έπρεπε που θα λες και εξορεί αυτό που το κάνουν, έτσι. Ακριβώς. Δεν βοηθάει. Επίσης θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν σου έχουν πει ότι σε πάμε και σε πετάμε αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα, που είναι, ας πούμε, η χειρότερη μετάθεση που μπορείς να πάρεις, της Μενής. Είναι λίγο εύρος αυτό. Σου λένε ότι ενώ είχες πει για 12 επεισόδια, τελικά μάλλον θα είναι μόνο 9, να δούμε πώς πάνε τα νούμερα. Να δούμε, ναι. Πώς βγαίνεις μενόμενος ότι η εκπομπή σου δεν κόβεται. Κύριε, αν έκανε 30%, δηλαδή θα συνέχιζε, θα σταμάταγε στα 12 επεισόδια. Εντάξει, όχι, αλλά πρέπει να το υπερασπιστείς, ρε παιδί μου. Ωραία, ναι. Και πάντως, μπορώ επίσης κοίταξε, να σας νομίζω πω. Η πλευρά της, αυτό που λες, ας πούμε, έχει δίκιο Μαυρίδης. Σου λέει δεν είναι ότι θα κοπεί η εκπομπή και δεν θα βγει πουθενά. Εγώ, αν κάνανε μετάθεση εκπομπής προσπαθώντας να βρούνε μια καλύτερη μέρα προβολής για να μπορέσει να πάει καλύτερα, είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, θυμάστε ότι και η Ράδιο Αρβίλα παλιότερα είχαν ξεκινήσει, ήταν απόγευμα και δεν έκαναν τίποτα. Και πήγανε το βράδυ και κάνανε 45%. Το Μαυρίδη στον Α δεν πήγαινε καλά το βράδυ και πήγε Κυριακή. Ωραία, το μήνα πήγε καλά. Θέλω να σου πω πάντως, βάση περιπτώσει ότι ναι, η ώρα αυτή πάντως είναι ύποπτη. Αυτό με αυτή την έννοια. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε. Γιάννη μας. Νομίζω και ο Αντένα, αλλά και εμείς θα τηρήσουμε στάση αναμονής. Αυτό δηλαδή είναι το συμπέρασμα. Ωραία. Γιάννη, μας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και να μην κόβονται εκπομπές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και να στηρίζονται κιόλας. Και πάμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να συνεχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε